Το ζήτημα της αναγνώρισης και διανομής των υπεραγνώστων ενισήμων των οικοδομών είναι ένα σοβαρό ζήτημα, αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, και η Ομοσπονδία Οικοδόμων το θέτει και το διεκδικεί με σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένσημα τα οποία ο ΕΦΚΑ έχει εισπράξει από τις καταβληθήσεις εισφορές, χωρίς όμως να αποδοθούν στους οικοδόμους. Οι εισφορές που εισπράχτηκαν από τον ΕΦΚΑ προέρχονται από πράξεις επιβολής σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οικοδομών, από νομιμοποίηση υπερβάσεων στις οικοδομικές άδειες και άλλα. Δηλαδή, μιλάμε για ένσημα δουλεμένα και πληρωμένα. Τελευταία φορά που αποδοθήκαν στους οικοδόμους τα υπεραγνώστων ένσημα ήταν το 1985. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο κλάδος των οικοδόμων έχει βιώσει μια δεκαετή κρίση, με την ανεργία να ανεβαίνει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Μιλάω για την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης. Οι περισσότεροι οικοδόμοι σήμερα στην ουσία έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος του ασφαλιστικού τους βίου αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην θεμελιώσουν τα ελάχιστα όρια ενσήμων για την συνταξιοδότησή τους ή να συμπληρώσουν τα απολύτως κατώτερα που οριοθετούν το ύψος της σύνταξής τους στα ελάχιστα επίπεδα. Η αναγνώριση λοιπόν και η διανομή των υπεραγνώστων ενσήμων θα δώσει σημαντική λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είναι δίκαιο να αποδοθούν τα ένσημα σε αυτούς που τα έχουν δουλέψει και για τα οποία έχουν πληρωθεί οι εισφορές. Κάτι που εξάλλου έχει γίνει και κατά το παρελθόν, όχι μόνο το 1985 και το 1977, αλλά και την δεκαετία του 1960. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό, τι νομοθετικές πρωτοβουλίες πρόκειται να πάρει, ώστε άμεσα να ικανοποιηθεί αυτό το πέρα για πέρα αίτημα των οικοδόμων, και ποιο είναι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον ΕΦΚΑ από το 1985 μέχρι σήμερα από την ίσπραξη εισφορών των υπεραγνώστων ενσήμων για τα οικοδομοτεχνικά έργα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συνάλφε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα και οικοδομικές εργασίες, οι ελάχιστες εισφορές πρέπει να καταβληθούν υπολογίζονται με βάση μέρες εργασίας που απαιτούνται για την κατασκευή τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Κατά την εκαθάριση του λογαριασμού εισφορών ιδιωτικών οικοδομικών έργων, εφόσον δεν προκύψει λόγος μείωσης των ημερών εργασίας που υλογίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε αυτές θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί, έστω και αν δεν συναρτώνται με την απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων, οπότε οι αναλογούς εισφορές καθίστανται απαιτητές και κατά συνέπεια καταλογίζονται τα αρμόδια όργανα του φορέα. Για να μην σας μπλέξω με τους νόμους, απαντώ κατευθείαν στην ερώτηση που μου θέσατε. Πρώτον, πόσα είναι τα χρήματα που έχει εισπράξει ο ΕΦΚΑ από το 1985 που ισχύει η σχετική νομοθεσία, από το 1985, τονίζω. Ο νόμος είναι το 85. Τι έκανε αυτός ο νόμος? Μείωσε κατά 2 έτη τα έτη συνταξιοδότηση των οικοδόμων, βγαίνουν οι οικοδόμοι 2 χρόνια νωρίτερα, και θέσπισε ότι οι ασφαλιστικές φορές υπεραγνώστων μεταφέρονται στο Ταμείο για την κάλυψη της ζημίας που υφίσταται το Ταμείο από την πρόορη συνταξιοδότηση των οικοδόμων. Όπου με ενημερώνει η υπηρεσία, όλα αυτά τα χρόνια έχουν εισπραχθεί στο σύνολο 246.064.602 ευρώ. Αυτό είναι το σύνολο από το 1985 των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν εισπραχθεί υπεραγνώστων. Οφείλουμε να σας πω ότι με ενημερώνει η υπηρεσία για κάτι άλλο. Σας το διαβάζω από την απάντηση που μου έχει έρθει. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων που ο ΕΦΚΑ καταλογίζει ασφαλιστικές φορές υπεραγνώστων δεν αφορά σε έργα που κατασκευάζονται κατόπιν έκδοσης οικοδομικών αδειών από τις οικίες υπηρεσίες δόμησης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και για τα οποία οι εργοδότες κατά την απογραφή τους ενημερώθηκαν αρμοδίως για τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια, αλλά κατά κανόνα σε έργα μη αδειοδοτημένα, σε αυθαίρετα δηλαδή, που διαπιστώνεται εκτέλεση εργασιών. Για να το πω λίγο πιο απλά, όταν γίνεται καταγγελία για την ύπαρξη ενός αυθαιρέτου κτίσματος, που έχει δηλαδή οικοδομηθεί χωρίς οικοδομική άδεια, και άρα όλες οι εργασίες έχουν γίνει παράνομα, και άρα και οι εργάτες έχουν δουλέψει, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, με μαύρα χρήματα,
Εκεί, επειδή δεν ξέρει ο ΕΦΚΑ ποιοι είναι αυτοί οι εργάτες που απασχολήθηκαν, αφού δεν ξέρει κάποιος είναι ο εργολάβος που το χτίσε, αφού όλο είναι στη μαύρη οικονομία, πάει και υπολογίζει τεκμαρτά ότι για να χτιστεί αυτό το σπίτι, αυτό το οικοδόμημα, αυτή η αποθήκη, έχουν εργαστεί τόσοι εργάτες, τόσα ημερομίσθια και χρεώνει τις ασφαλιστικές φορές. Αυτές οι ασφαλιστικές φορές μπαίνουν σε ένα κουμπαρά και πληρώνουν κατά τη στοιχεία την ταχύτητα στην αξιοδότηση των οικοδόμων. Τα υπόλοιπα σε δευτερολογία μου. Ναι, νομίζω ότι δεν απαντάει ο κύριος Υπουργός. Όσον αφορά το ζήτημα της μείωσης της σύνταξης, των ορίων συνταξιοδότησης, κύριε Υπουργέ, από τα 58 στα 60 και στα 62 έχουν πάει οι οικοδόμοι. Δεν μειώθηκε το όριο ηλικίας. Από τα 58 πήγαν στα 60 και μετά το 91 ασφαλισμένοι πάνε στα 62. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Υπάρχουν υπεραγνώστων ένσημα, τα οποία είναι σωστά, είπατε, στα αυθαίρετα, τα οποία είναι αρκετά και στις νομιμοποιήσεις τους. Ωστόσο, υπάρχουν και υπεραγνώστων ένσημα όταν ένα κτίσμα έχει επιπλέον στην διαδικασία και στο τέλος δηλαδή της νομιμοποίησης του, έχει επιπλέον εργασίες. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ένσημα τα οποία ναι, πάνε υπεραγνώστων. Λοιπόν, μιλάμε για 38 χρόνια τώρα, αλλά πέρα από αυτό, νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι επειδή το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, βάλαμε και βάζουμε σαν Ομοσπονδία μία πλευρά, η οποία λέει ότι θα πρέπει αυτά να αποδοθούν για έναν και μόνο λόγο. Γιατί την περίοδο της δεκαετούς κρίσης, η ανεργία στον κλάδο των οικοδόμων ήταν πάνω από 90%, με αποτέλεσμα οι οικοδόμοι που σήμερα είναι στο όριο συνταξιοδότησης να μην μπορούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Θεωρούμε ότι το κράτος έχει συνέχεια, μπορεί να το λύσει αυτό το ζήτημα που όλοι οι υπουργοί τα προηγούμενα χρόνια, οι προκάτοχοί σας, το αναγνωρίζανε ότι υπάρχει, με τη μόνη διαφορά ότι ήταν στον ΕΜΕΝ. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι με τα χρήματα των οικοδόμων, τουλάχιστον αυτό έχει φάνει και το προηγούμενο διάστημα από τα υπεραγνώστων ένσημα, πιθανόν να έχουν χρηματοδοτηθεί άλλες δραστηριότητες. Είτε αυτές λέγονται χρέη στα μνημόνια και πάει λέγοντας. Κάτι που εν μέσω πριν σαφώς και οι προηγούμενοι υπουργοί είχαν παραδειχτεί. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Ότι αυτά είναι ένσημα δουλεμένα, πληρωμένα των οικοδόμων. Δεν μπορούν με τα λεφτά των οικοδόμων να πληρώνονται τα χρέη των τραπεζιτών, των μεγαλοεργοδοτών, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Είναι λοιπόν δικά μας λεφτά, λεφτά των οικοδόμων, τα οποία θα πρέπει να αποδοθούν. Και θα πρέπει να αποδοθούν σύντομα, γιατί υπάρχει αυτό το σημαντικό πρόβλημα με την ασφάλιση των οικοδόμων. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι κατά το διάστημα της δεκαετούς κρίσεως υπήρχε πολύ μεγάλη ανεργία στον χώρο της οικοδομής. Από την άλλη, οφείλετε να αναγνωρίσετε ότι τα 4 χρόνια που κυβέρνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε τώρα για τον 5ο χρόνο, αυτή η κατάσταση όχι μόνο έχει εξαφανιστεί, αλλά είμαστε στην ακριβώς ανάποδη κατάσταση. Τώρα πλέον οι κατασκευαστικές εταιρείες ψάχνουν οικοδόμους και δεν βρίσκουν. Η ανεργία στον χώρο της οικοδομής είναι κάτω του μηδενός. Οι ανάγκες σήμερα για οικοδόμους και για εργάτες στην οικοδομή είναι τόσο πολύ μεγάλη, κύριε Πρόεδρε, που το βασικότερο αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας είναι τα αιτήματα των κατασκευαστικών εταιριών για μετάκληση εργαζομένων από το εξωτερικό στον χώρο της οικοδομής. Άρα λοιπόν, όπως είπατε, το αρνητικό ότι την εποχή που δεν κυβερνούσαμε εμείς υπήρχε πολύ μεγάλη ενεργία στους οικοδόμους, να λέτε και το θετικό, από την ώρα που ήρθαμε εμείς, όλοι οι οικοδόμοι έχουν βρει δουλειά και αλυτώσει. Πάμε τώρα στο δεύτερο το οποίο θέτεται. Στο αν τα λεφτά σας πάνε για να πληρωθούν οι τραπεζίτες και τα χρέη των βιομηχάνων και όλα τα υπόλοιπα. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, η απάντηση είναι όχι. Δεν πάνε εκεί. Και θα σας το πω πάρα πολύ απλά με αριθμούς, για να ακουστεί και στη Βουλή και να είμαστε όλοι μας συνεννοημένοι. Όταν ξέσπασε η μεγάλη κρίση της χρεοκοπίας του 2010 με το πρώτο μνημόνιο και αναγκαστήκαμε δυστυχώς να ψηφίσουμε τους διαφόρους νόμους για τη μείωση των συντάξεων, οι πιο ίσως επώδυνοι νόμοι που ψηφίσαμε κατά το διάστημα της μνημονιακής περίοδου, υπήρξε ένα πολύ μεγάλο λαϊκό αίτημα το οποίο έλεγε ότι δεν μπορεί να μας κόψει τις συντάξεις γιατί αυτές τις συντάξεις τις έχουμε πληρώσει. Είναι δικά μας λεφτά
που τα έχουμε πληρώσει. Μάλιστα. Να σας πω εδώ, κύριε Πρόεδρε, ότι το βασικότερο αίτημα της Τρόικας και συγκεκριμένα του Τόμψεν εκείνη την εποχή μεγάλου και ισχυρού παράγοντα της χώρας ήταν η μετατροπή του ασφαλιστικού μας συστήματος από αναδιανημητικό που είναι σήμερα σε κεφαλοποιητικό. Δηλαδή ο καθένας να εισπράξει τη σύνταξη που αναλογεί στα ένσημα που έχει πληρώσει. Οι κυβερνήσεις σωστά αντεστάθηκαν σε αυτό το αίτημα και αυτό το αίτημα της Τρόικας δεν πέρασε ποτέ τελικά από την Ελληνική Βουλή. Γιατί αντιστάθηκαν οι κυβερνήσεις? Γιατί αν κάνεις έναν μικρό υπολογισμό του πόσα χρήματα για τη σύνταξη εκάστου Έλληνα πληρώνει κάθε μήνα ο ΕΦΚΑ και πόσα χρήματα ο κρατικός προϋπολογισμός σήμερα για να πληρωθούν οι συντάξεις υπογράφουν δύο υπουργοί. Ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Υπουργός Εργασίας πληρώνει το κονδύλι που βγαίνει από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή από τα ένσημα που έχουμε πληρώσει όλοι μας εδώ και δεκαετίες, και ο Υπουργός Οικονομικών από την κρατική επιδότηση που μπαίνει στο ασφαλιστικό σύστημα από τους φόρους μας, από τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Τα ποσά είναι περίπου μισά-μισά. Εάν δηλαδή λέγαμε ο καθένας θα πληρώνεται μόνο για τα ένσημα που έχει πληρώσει, αυτομάτως οι συντάξεις όλων των Ελλήνων θα πέφτουν στο μισό. Άρα τα ένσημα που λέτε είναι πράγματι μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα, δεν είναι στα χρέη των τραπεζιτών ή των βιομηχάνων, είναι στις συντάξεις των συνταξιούχων. Για να είμαι απολύτως δίκαιος μαζί σας, σίγουρα έχει σπαταληθεί ένα μεγάλο μέρος περιουσίας των ταμείων επί δεκαετίες, κυρίως τη δεκαετία του 80, που έγινε και πολύ μεγάλη ελασία και μοιράθηκαν και συντάξεις ανθρώπων που δεν είχαν επιπληρώσει μισό ένθιμο στη ζωή τους. Αλλά αυτές είναι αμαρτίες του παρελθόντος, μην επανέλθω. Τέλος, για το πραγματικό ζήτημα που θέτεται, για το τι γίνεται για τους ανθρώπους εκείνους που δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τα ένσημα λόγω της προηγουμένης ανεργίας, πρέπει να σας πω ότι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλιση προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότηση λόγω γύρατος, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύους διατάξεις συνταξιοδοτικής νομοθεσίας στους φορείς τους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Άρα έχουν και δυνατότητα να εξαγοράσουν κάποια ένσημα αν τους λείπουν λίγα. Αν τους λείπουν πολλά, θα πρέπει να δουλέψουν δυστυχώς λίγο περισσότερο έως ότου φτάσουν στα συγκεκριμένα ένσημα που προβλέπει ο νόμος. Και πάλι όμως οι οικοδόμοι, επειδή έχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βγαίνουν γρηγορότερα από τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ.